Καλησπέρα. Να το, αυτό εδώ είναι. Α, βγάλουμε το. Αυτό είναι. Και ανοίγει από εδώ, από κάτω. Ξεβιδώνει. Αυτό εδώ. Και το σπήρωμα μένει πάνω στη δεξαμενή, που είναι με O-rings το σπήρωμα. Δηλαδή αν το είχαμε βάλει μέσα και το τραβάγαμε, πάλι θα έβγαινε. Λοιπόν, εδώ πάνω είναι το ανταπτοράκι, έχει μείνει. Αυτό είναι του killer. Δηλαδή άμα το σπρώξω θα βγει. Το ανταπτοράκι του killer. Αυτό είναι που ρυθμίζεις την εισρωή υγρού. Λοιπόν, βάζεις το υγρό από εδώ. Κάτσε να σας το δείξω εκεί. Και καλύτερα. Να το. Το βάζεις από εδώ. Το βιδώνεις. Και μετά από την πάνω μεριά από εδώ, αριστερά δεξιά το ρυθμίζεις για να ρυθμίσεις μέσα την εισρωή υγρού. Δεν ξέρω αν βλέπεις την τρύπα εδώ πέρα. Να την. Από εδώ μπαίνει το υγρό στον κύλερ. Αν βλέπεις μέσα. Τώρα πρέπει να φαίνεται. Λοιπόν. Όσο το βιδώνεις από εδώ πάνω, όσο το γυρνάς μάλλον, τόσο βιδώνει αυτό και κλείνει ή ανοίγει, ανάλογα πώς θα το γυρίσεις. Έτσι ανοίγει, έτσι κλείνει. Και μετά, κάτι άλλο που μπορεί να σε ενδιαφέρει είναι ότι ο killer παίζει, δηλαδή μπορεί να πάει λίγο πιο μέσα, να βγει λίγο πιο έξω, οπότε ρυθμίζεις πόσο αέρα θέλεις να παίρνει από εδώ, γιατί στο killer παίρνει από κάτω τον αέρα. Ρυθμίζεις πόσο αέρα θέλεις να παίρνει. Δηλαδή, επειδή κάθεται αυτό πάνω στο mod, το σπρώχνεις πιο κάτω, κάθεται πιο κάτω. Κάτσε να σας το δείξω. Δηλαδή, αυτό που θα έκανες με το ανταπτοράκι που έχεις βάλει στο EVIC, χωρίς το ανταπτοράκι μπορείς να το κάνεις το ίδιο. Σας το δείξω από εδώ. Εδώ τώρα είναι βιδωμένο καλά. Είδες, πάτησε. Τώρα περνάει πολύ λιγότερος αέρας από πριν. Το ξανά άνοιξα από τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι όλο, φίλε. Αυτό είναι όλο και το τελευταίο που έχω να σου πω είναι ότι όχι, δεν έχω καμία σχέση με το μαγαζί. Μη σου περάσει και αυτό από το μυαλό. Καλό βράδυ να έχεις.